Η Ελλάδα έχει μπει στο χάρτο χωρών με το που εκπέμπουν ψηφιακό ραδιόφωνο. Έχει ήδη ξεκινήσει η ΕΡΤ πιλωτικά στην περιοχή της Αττικής και ετοιμάζεται να εκπέμψει πιλωτικά και, και στη Θεσσαλονίκη. Η Ελλάδα έχει χάρτη συχνοτήτη του ψηφιακού ραδιόφωνο, έχει θεσμικό πλαίσιο και τρέχει ήδη ένας διαγωνισμός για τον πάροχο δικτύου. Άρα έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα, αλλά έχουμε ακόμη αρκετό δρόμο. Και το πόσο σύντομα θα πάμε στην εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας συνολικά δεν είναι ένα ζήτημα μόνο ρύθμισης ή της κυβέρνησης, είναι ένα θέμα πόσο γρήγορα και με πόσο πάθος θα τα αγκαλιάσει η αγορά, οι άλλες ρυθμιστικές αρχές, εισαγωγής ραδιοφωνικών συσκευών, η αυτοκίνητο βιομηχανία και κυρίως ο κόσμος, το κοινό. Το ψηφιακό ραδιόφωνο έχει ωφέλη και πλεονεκτήματα για όλους όσους εμπλέκονται, και τους καταναλωτές και την κυβέρνηση και τους φορείς της αγοράς. Δηλαδή κάθε φορέας, κάθε stakeholder έχει λόγο να ασχοληθεί με το ψηφιακό ραδιόφωνο. Όσον αφορά τα οικονομικά ζητήματα, που είναι πάρα πολύ σημαντικά, διότι ξέρετε ότι το ραδιόφωνο έχει στεγνώσει διαφήμιση προς το ραδιόφωνο συγκριτικά με άλλα μέσα και κυρίως τη διαφήμιση digital στο online. Το ψηφιακό ραδιόφωνο, επειδή ακριβώς παρέχει πιο υψηλές υπηρεσίες ακρόασης, πιο ποιοτικές, καλύτερο σήμα, επειδή ακριβώς μπορεί να συνδυάζει και πολυσημεσικές εφαρμογές εκτός από την ακρόαση, ακριβώς φέρνει και νέες δυνατότητες και οικονομικές, πέρα βέβαια από τις οικονομίες κλίμακας που μπορεί να έχει με το ψηφιακό ραδιόφωνο, λόγω μείωσης του κόστους στην ενέργεια και βέβαια την πρόσβαση, μεγαλύτερη πρόσβαση σε πολύ μεγαλύτερο κοινό.